όταν η ψυχή καθαρθεί με την εξολοκλήρω εκπλήρωση των εντολών, λέγει ο Άγιος Νήλος Ασκητής στο λόγο του περί προσευχής, τότε καθιστά αδιασάλευτη την τάξη του νους. Όταν η ψυχή καθαριστεί ολοκληρωτικά, επειδή ο άνθρωπος τηρεί τις Θείες Εντολές, τότε και ο νους στερεώνεται, σταθεροποιείται στην καλή τάξη, γίνεται φωτεινός, βλέπει τον Θεό και μπορεί να προσεύχεται καθαρά, απερίσπαστα. Γι' αυτό λέει ο Άγιος, «Καθαρθήσα ψυχή δια της των εντολών πληρότητος, άκλωνον την τάξη του νου παρασκευάζει». Κάνει τον νου να είναι ακλινής, να μην παρεκκλίνει, να μην βγαίνει από τον δρόμο. Δεκτικόν αυτόν ποιούσα τη ζητουμένης καταστάσεως και τον κάνει τον νου επιδεκτικό της επιζητουμένης καταστάσεως. Ποια είναι η επιζητούμενη κατάσταση? Ο άνθρωπος να έχει ενεργό μέσα του το Άγιο Πνεύμα, να έχει φανερό τον καρπό του Άγιου Πνεύματος, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, να έχει αυτό που λέμε απλά καλή εσωτερική κατάσταση. Και αυτό εξαρτάται από την κατάσταση του νους. Εάν ο νους είναι καθαρός, είναι φωτεινός, βλέπει τον Θεό, προσεύχεται απερίσπαστα, τότε ο όλος ο εσωτερικός άνθρωπος είναι σε καλή κατάσταση πνευματική. Ο άνθρωπος είναι ειρηνικός, είναι άνθρωπος που έχει μέσα του αγάπη και έχει και χαρά, αληθινή χαρά, τη χαρά του Αγίου Πνεύματος. Επομένως καταλαβαίνουμε ότι η ψυχή πρέπει να καθαρθεί, να καθαριστεί από τα πάθη και όπως λέγαμε σε προηγούμενο κήρυγμα, το κύριο πάθος, η μεγαλύτερη κακία από την οποία πρέπει να καθαριστούμε είναι η φιλαυτία, από την οποία βγαίνουν όλα τα πάθη και κατ' εξοχήν το φοβερό πάθος της περηφάνειας που μολύνει την ψυχή και κάνει το νου να παρεκκλίνει, να μην λειτουργεί σωστά και ο άνθρωπος να είναι σε μια κακή πνευματική κατάσταση. Συνεχίζει ο Άγιος στο τρίτο αποθεμά του, στο τρίτο ρητό του, στο λόγο του περί προσευχής που είναι στη Φιλοκαλία και λέγει «Η προσευχή είναι συναναστροφή του νου με τον Θεό». Σε ποια κατάσταση λοιπόν πρέπει να βρίσκεται ο νους για να μπορέσει, χωρίς να στρέφεται αλλού, να πλησιάσει τον Κύριό του και να συνομιλεί μαζί του, χωρίς να μεσολαβεί κανένας άλλος? Είναι δηλαδή ένα ερώτημα αυτό το κεφάλαιο, αυτό το ρητό, αυτή η παράγραφος του λόγου. Πώς μπορεί, μάλλον πώς πρέπει να είναι ο νους για να μπορεί να συνομιλεί με τον Θεό? Και απαντάει στη συνέχεια και λέει, «Αν ο Μωυσής, προσπαθώντας να πλησιάσει τη φλεγόμενη βάτου, εμποδίζεται, δεν του επιτρέπεται να πλησιάσει, μέχρι ότου λύσει το υπόδημα των ποδιών του. Πώς εσύ που θέλεις να δεις τον Θεό, που είναι πάνω από κάθε αίσθηση και έννοια, και να συνομιλήσεις μαζί του, δεν θα λύσεις και δεν θα απομακρύνεις κάθε εμπαθή σκέψη, κάθε νεκροποιό σκέψη, κάθε σκέψη δηλαδή που σε νεκρώνει πνευματικά, γιατί ακριβώς αυτό δείχνει το δέρμα και τα δερμάτινα σανδάλια. Αυτό υπονοεί, αυτό συμβολίζει. Αυτά πρέπει να αφαιρεθούν, πρέπει να βγάλει τα σανδάλια του, δηλαδή κάθε τι που νεκρώνει, κάθε τι το νεκρό από πάνω του ο Μωυσής για να πλησιάσει την πηγή της ζωής που είναι ο Θεός. Έτσι και εσύ, λέει ο Άγιος Νήλος, ο ασκητής, που θέλεις να πλησιάσεις τον Θεό και να συνομιλήσεις μαζί Του, πρέπει να αφαιρέσεις από πάνω σου κάθε νέκρωση, κάθε πάθος, κάθε εμπαθή σκέψη από την οποία στη συνέχεια προχωράει ο άνθρωπος σε εμπαθείς αποφάσεις και σε εμπαθείς πράξεις, σε αμαρτία δηλαδή, την ποικιλώνει με αμαρτία
και πραγματοποιεί έτσι την ολοκληρωτική του νέκρωση και καταδίκη. Η προσευχή ομιλία εστί νου προς Θεόν. Είναι συνομιλία του νου με το Θεό. Ποια σου δείτε καταστάσεις ο νους. Ποια κατάσταση λοιπόν πρέπει να έχει ο νους ή να ισχύσει έτσι ώστε να μπορέσει αμεταστρόφως εκταθήνε προς τον οικείο δεσπότη, ώστε να μπορέσει χωρίς μεταστροφή, χωρίς να γυρίσει πίσω, χωρίς πισωγύρισμα, ασταμάτητα, αμετακίνητα, σταθερά, να συνομιλεί με τον Δεσπότη Χριστό, να στέκεται δηλαδή σε καθαρή προσευχή. Ποια κατάσταση πρέπει να έχει ο νους, έτσι ώστε να συνομιλεί με Αυτόν, χωρίς να υπάρχει τίποτε που να παρεμβαίνει μεταξύ τους. Και συνομιλεί με Αυτό, μηδενός, μεσιτεύοντος. Και απαντάει ο Άγιος στο τέταρτο απόφθεγμά του, «Ή τι επί γης βάτω φλεγωμένη προσεγγίσε πειράσες Μωυσής κολλείεται, άχρης ου λύσει το υπόδημα των ποδών». Εάν ο Μωυσής λέει όταν αποπειράθηκε να πλησιάσει στην επί γης φλεγωμένη βάτω, όπου εκεί του μιλούσε ο Θεός, γιατί η φλόγα της βάτω δεν ήταν ηλική φλόγα, αλλά ήταν το άκτιστο πύρ της θεότητος. Ήταν η Θεία Χάρις, η Θεία Ενέργεια, ήταν ο άκτιστος λόγος που φανερωνόταν ως πυρ, το οποίο αφενός μεν φαινόταν να καίει, αλλά αφετέρου δεν κατέκε, δεν κατέστρεφε τη βάτω. Εάν λοιπόν ο Μωυσής, όταν αποπειράθηκε να πλησιάσει στην επί γης φλεγωμένη βάτω, εμποδίζεται να πλησιάσει μέχρι ότου βγάλει το υπόδημα των ποδών του, πώς αυτός τον υπερπάσαν αίσθηση και έννοιαν ειδήν βουλόμενος και συνόμιλος αυτό γενέστε, ου λύσεις εξού παν νόημα εμπαθές, πώς εσύ αυτός που επιθυμείς να δεις εκείνον που είναι πάνω από κάθε αίσθηση και νόηση και να γίνεις με αυτόν σύντροφος και να συνομιλήσεις μαζί του και να ενωθείς μαζί του, πώς δεν πρέπει να βγάλεις από πάνω σου κάθε εμπαθές νόημα, κάθε τι που συνδέεται με την αμαρτία, κάθε πάθος και κάθε λογισμό που είναι συνδεδεμένος με κάποιο πάθος. Αυτή η εργασία, η κάθαρση δηλαδή από τους εμπαθείς λογισμούς, από τα πάθη, είναι θα λέγαμε προϋπόθεση για να πλησιάσει ο άνθρωπος στον Θεό και να επιτύχει την καθαρή προσευχή και έτσι να συνομιλήσει πραγματικά με τον Θεό, να μιλήσει και να πάρει και την απάντηση. Λέει ο Άγιος Παΐσιος, αν θέλεις να έχεις καθαρή προσευχή, θα πρέπει γνήσια και αληθινά να βλέπεις όλους τους ανθρώπους σαν Αγίους. Δηλαδή να έχεις αποβάλει από μέσα σου κάθε κατάκριση, κάθε κακία, κάθε καχυποψία, κάθε κακό λογισμό για τον οποιοδήποτε. Και αντίθετα, να βλέπεις όλους ως ανωτέρους σου πνευματικά, ως Αγίους και ως ανθρώπους πραγματικά που ευαρεστούν στον Θεό. Πρότυπο στην προσευχή μας, λέγει ο Άγιος Παΐσιος, πρέπει να έχουμε τον εκγενετής τυφλό, που όσο του έλεγαν να σωπάσει, αυτός περισσότερο έκραζε να τον ελεήσει ο Κύριος. Την Χαναναία επίσης, αλλά και τον ίδιο τον Κύριο, που στο όρος των ελαιών ο ιδρώτας του έτρεχε σαν σβόλι αίματος. Αυτά πρέπει να είναι τα πρότυπά μας και εμείς να βιάζουμε τον εαυτό μας στην προσευχή και να μην πάβουμε να κράζουμε συνεχώς το ελεήσον με, ακόμα και αν όλοι οι άνθρωποι, αλλά και όλοι οι λογισμοί, μας βάζουν εμπόδια. Δεν υπάρχουν μακαριότεροι άνθρωποι, λέει ο Άγιος Παΐσιος, από εκείνους που έπιασαν επαφή με τον ουράνιο σταθμό και είναι δικτυωμένοι με ευλάβεια στον Θεό. Όπως δεν υπάρχουν και πιο δυστυχισμένοι από εκείνους που έκοψαν την επαφή τους με τον Θεό και γυρίζουν ζαλισμένοι τον κόσμο και τα κουμπιά των σταθμών του κόσμου,
για να ξεχάσουν λίγο το πολύ άγχος της εκτροχιασμένης ζωής τους. Αν ο άνθρωπος δεν αποβάλει τα πάθη του, τη φιλιδονία του, τη φιλαργυρία του, τη φιλοδοξία του, θα περιφέρεται και θα περιπλανάται μέσα στον κόσμο, προσπαθώντας να ξεχάσει το άγχος του και να βρει κάποιο νόημα στην εκτροχιασμένη ζωή του. Για να επικοινωνήσεις με τον Θεό και να βρεις ανάπαυση, λέει πάλι ο Άγιος Παΐσιος, πρέπει να παρακολουθείς τον εαυτό σου και να έχεις συνεχή εγρήγορση, για να καταλαβαίνεις τα σφάλματά σου, να μετανοείς και να ζητάς συγχώρηση. Διαφορετικά, ακόμα και αν νιώθεις κάποια χαρά στην προσευχή, αυτή δεν θα είναι χαρά πνευματική. Δεν θα έχεις μέσα σου το πνευματικό φτερούγισμα που προέρχεται από την επικοινωνία με τον Θεό. Γιατί όσο είσαι ακάθαρτος και ο μετανόητος είναι ακάθαρτος, δεν μπορείς να πλησιάσεις, όπως και ο Μωυσής δεν μπορούσε να πλησιάσει τη φλεγμένη βάτο, και έτσι και εσύ δεν μπορείς να πλησιάσεις στο Θεό και να επικοινωνήσεις μαζί Του. Για να βρεις αληθινή ανάπαυση, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να διαγνώσεις την αμαρτία σου, να δεις την αμαρτωλότητά σου, να την παραδεχθείς και να μετανοήσεις, να κλάψεις, έτσι ώστε με την μετάνοια και εξομολόγηση να εξαλείψεις κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος. Και έτσι καθαρός από κάθε λογισμό εμπαθή, όπως λέγει και ο Άγιος Νείλος, να μπορέσει να πλησιάσεις τον Θεό, όπως και ο Μωυσής, αφού έβγαλε τα σανδάλια του, δηλαδή κάθε τι που προκαλεί νέκρωση, πλησίασε στη φλεγωμένη και μη κατακαιωμένη βάτο. Όταν στην προσευχή, λέει πάλι ο Άγιος Παΐσιος, δεν αισθανόμαστε παρηγοριά, τότε κάτι συμβαίνει. Θα πρέπει να μετανοήσουμε και να το διορθώσουμε. Δεν είναι όπως λένε μερικοί ότι από φθόνο του διαβόλου συμβαίνει. Αλλά είναι σαν να μας λέει ο Θεός, δεν σε καταλαβαίνω όπως μου μιλάς. Γιατί? Γιατί υπάρχει το παράσιτο. Υπάρχει η παρεμβολή της αμαρτίας, της αμετανόητης αμαρτίας. Γι' αυτό χρειάζεται να μετανοήσουμε και να διορθωθούμε. Και έτσι να καθαριστούμε από την αμαρτία και τους συμπαθείς λογισμούς. Η προσευχή, όπως και η Θεία Κοινωνία, λέει ο Άγιος Παΐσιος, είναι μυστική βρώση. Γι' αυτό χρειάζεται προετοιμασία, καθαρή συνείδηση. Δεν μπορείς να πλησιάσεις τον Θεό χωρίς προετοιμασία, χωρίς μετάνοια, χωρίς κάθαρση από τα πάθη και τους λογισμούς. Όποιος έχει υγεία πνευματική, όταν πάει να προσευχηθεί και αισθανθεί την καρδιά του σκληρή, θα εξετάσει από πού προέρχεται αυτό και θα πει, γιατί αισθάνομαι έτσι, μήπως πλήγωσα κάποιον με τη συμπεριφορά μου, μήπως κατέκρινα ή μου πέρασε λογισμός κατακρίσεως και δεν το κατάλαβα, μήπως μου πέρασε κανένας υπερήφανος λογισμός ή υπάρχει μέσα μου κάποιο θέλημα και δεν αφήνει να επικοινωνήσω με τον Θεό. Γι' αυτό, όταν στην προσευχή δεν νιώθουμε παρηγοριά και χαρά, όπως το μικρό παιδί που πηγαίνει στην αγκαλιά της μάνας του, τότε ή κάποιον έχουμε πληγώσει με τη συμπεριφορά μας και τη σκληρότητα, ή υπάρχει υπερηφάνεια. Υπάρχει δηλαδή κάποιο πάθος, το οποίο εμποδίζει την επικοινωνία με τον Θεό και τη Θεία Χάρη, η οποία λούζει τον άνθρωπο τον καθαρό, τον αγιάζει, τον χαριτώνει, τον ηρεμεί και τον γεμίζει με αληθινή χαρά. Να προσέξεις, λέει ο Άγιος, να μην ζητάς να προσευχηθείς για να νιώσεις ευχαρίστηση και χαρά, γιατί και αυτό μέσα κρύβει φιλαυτία. Το παιδάκι τρέχει στον πατέρα του, όχι όμως γιατί θα του δώσει σοκολάτα, αλλά γιατί τον αγαπάει. Άλλο αν εκείνος θελήσει να του δώσει και σοκολάτα. Η προσευχή που κάνουμε για να νιώσουμε αγαλίαση και όχι για να ενωθούμε με τον Θεό, δεν είναι πραγματική προσευχή. Γιατί πάλι μέσα μας υπάρχει η φιλαυτία, η αγάπη του εγώ και η επιθυμία για προσωπική εγωιστική απόλαυση. Αν έχεις έναν πειρασμό, λέει ο Άγιος Παΐσιος, και δεν μπορείς να κάνεις προσευχή, να ξέρεις ότι υπάρχει μέσα σου εγωισμός και κενοδοξία. Ο πειρασμός παραμένει
μέχρι να συγχαθεί ο άνθρωπος τον εαυτό του. Μόλις τον συγχαθεί, βοηθάει ο Χριστός και περνάει ο πειρασμός. Ο Θεός συμφερόντος αφήνει τους πειρασμούς για να ταπεινωθούμε. Και όσο ο άνθρωπος δεν ταπεινώνεται, δεν μπορεί να δεχθεί τη Θεία Βοήθεια. Όταν πραγματικά ταπεινωθεί και συγχωθεί τον εαυτό του, όπως λέει ο Άγιος, δηλαδή την αμαρτωλότητά του, τον παλαιό άνθρωπο, τότε έρχεται η Θεία Βοήθεια και η Θεία Ανάπαυση. Ο Θεός, λέει πάλι ο Άγιος, συχαίνεται εκείνον που θεωρεί τον εαυτό του Άγιο, εντός εγωγικών, και προσεύχεται για τους άλλους που τους θεωρεί αμαρτωλούς. Αλλήμωνο αν έχουμε ένα τέτοιο εμπαθή λογισμό. Μην αφήνεις μέσα σου κακία για κανέναν. Διώξε κάθε αριστερό λογισμό, μας συμβουλεύει ο Άγιος, και φέρε στο νου σου καλούς λογισμούς. Με τους καλούς λογισμούς καθαρίζει ο δρόμος και η προσευχή προχωράει άνετα. Να λοιπόν, πόσο πρέπει να προσέχει ο άνθρωπος κάθε αμαρτία και κάθε λογισμό και να εξαλείφει κάθε εμπάθεια, έτσι ώστε να μπορέσει να μπορεί να προσεύχεται καθαρά και απερίσπαστα και έτσι να κοινωνεί με τον Θεό, να επικοινωνεί με τον Θεό και να επιτυχάνει την σωτηρία του. Το δέθεο ημών δόξα πάντοτε, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.